όντως μια βραδιά θρίλερ, όπως εξελίχθηκε το γεγονός ότι η ανακήρυξη έγινε μετά τις 3 τα μεσάνυχτα, νομίζω μιλά από μόνη της. Να δώσουμε τα στοιχεία από αυτή την σκληρή τελικά όπως εξελίχθηκε διαδικασία την εκλογική. Σε σύνολο 24.734 εγκύρων ψηφοδελτίων, ο Νικόλας Παδόπουλος έλαβε 12.460 ψήφους ή ποσοστό 51,12% έναντι 11.914 ψήφους και ποσοστό 48,88% του αρχυποψηφίου του και απερχόμενου Προέδρου Μάριου Καρογιάννη, και είναι πλέον ο νέος Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος. Μάλιστα σήμερα έκανε και την εμφάνισή του στο Εθνικό Συμβούλιο. Να πούμε ότι από το πρωί, ενώ βλέπουμε και τα πλάνα κατά την προσέλευση του κύριου Παπαδόπουλου για την τελετή, για την ανακήρυξή του που έγινε, όπως είπαμε, στις 3 τα μεσάνυχτα, προηγήθηκε ένα έντονο θρίλερ, καθώς όλες οι επαρχίες είχαν κλείσει, είχαν καταμετρηθεί όλες οι κάλπες, όλες τις επαρχίες και έδιναν ένα σαφές προβάδισμα 924 ψήφων στον Νικόλα Παπαδόπουλο, και έμενε να καταμετρηθεί η πρωτεύουσα, η οποία ήταν και η μεγαλύτερη κάρφη. Να πούμε ότι μέσα είχε 9.240 ψηφοδέλτια, και από την έκβαση αυτής της καταμέτρησης θα είχαμε και τον νέο πρόεδρο. Θα έπρεπε δηλαδή να γίνει μια ανατροπή από τον Μάριο Καρογιάν, να πλειοψηφίσει πέραν των 924 ψήφων, προκειμένου να ανατρέψει τη διαφορά που είχε χτίσει από τις όλες άλλες υπόλοιπες επαρχίες ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος κέρδισε όλες τις επαρχίες πλην της Αμοχώς του. Τελικά η κάλπη της Λευκωσίας έκλεισε, κέρδισε ο κύριος Καρογιάν, όχι όμως με ποσοστό που να του δίνε αυτό που ήθελε, την ανατροπή. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση και της ψηφοφορίας στη Λευκωσία, αυτό έγινε στις 2:10, ο κύριος Καρογιάν ήρθε στο ξενοδοχείο και διαμήνυσε δια των εκπροσώπων του ότι δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα. Είχε γίνει ήδη μια ένσταση πλην στα αρχικά στάδια της καταμέτρησης, μόλις έκλεισαν δηλαδή οι κάλπες. Έγινε από το επιτελείο του κύριου Καρογιάν μια ένσταση αναφορικά με την Πάφο. Υποστηρίζει ο κύριος Καρογιάν ότι 400 περίπου ψηφοφόροι του δεν τους επιτρέπει να ψηφίσουν αντικαταστατικά. Αυτή η ένσταση έμεινε να συζητηθεί, συμφωνήθηκε να συζητηθεί μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, και αν αυτός ο αριθμός των ψηφοφόρων θα μπορούσε να αλλάξει το τελικό αποτέλεσμα. Είχαμε παρατράγουδα και σε ό,τι αφορά στην καταμέτρηση στην πρωτεύουσα. Βρέθηκαν 47 ψηφοδέλτια περισσότερα από όσα ήταν γραμμένα στους καταλόγους. Συμφωνήθηκε και αυτό να αφαιθεί μετά την καταμέτρηση για να δουν κατά πόσο θα επηρέαζε το τελικό αποτέλεσμα. Τελικά, όταν ξεκαθάρισε το θέμα, ο κύριος Καρογιάν επέμεινε για ένα διάστημα στις στάσεις του, δεν παραδεχόταν το αποτέλεσμα. Είχε διαμηνήσει ότι θα ήθελε να ξαναμετρηθεί οι κάλπες της Λευκωσίας. Τελικά, γύρω στις 3 συμφώνησε. Είχαμε την κάθοδο και του Πρόεδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, του κυρίου Φίντου Κωνσταντίνου, ο οποίος τελικά έκανε και την ανακήρυξη του Νικόλα Παπαδόπουλου σε νέο πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος. Ο νέος πρόεδρος στις πρώτες του δηλώσεις έτεινε χείρα φιλίας, όπως είπε, στον Μάριο Καρογιάν, και κάλεσε όλους να ξεχάσουν όσα υπόθηκαν σε αυτή τη μακρά και δύσκολη, όπως όλοι παρακολουθήσαμε, προεκλογική εκστρατεία, και να επικεντρωθούν στην επόμενη μέρα του Δημοκρατικού Κόμματος. Να δούμε τι δήλωσε ο κύριος Παπαδόπουλος. Σε αυτήν την προεκλογική λέχθηκαν πολλά. Όσα λέχθηκαν διαγράφονται. Μπράβο! Τα ξεχνάμε. Γυρίζουμε σελίδα. Και θέλω ξεκάθαρα να πω το εξής. Τίνω χέρι φιλίας και συνεργασίας στον συναγωνιστή, τον Μάριο Καρογιάν, και σε όλους τους συναγωνιστές, σε όλες τις συναγωνίστριες που θέλουν να βοηθήσουν, που είμαι σίγουρος ότι θέλουν να βοηθήσουν, έτσι ώστε αυτό το τιμημένο κόμμα να συνεχίσει να υπηρετεί την Κύπρο και τον λαό της. Σήμερα ξεκινά μια νέα μέρα και μια νέα εποχή για το Δημοκρατικό Κόμμα. Ενωμένοι θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε θετικά, να επιλύσουμε τα προβλήματα που αυτή τη στιγμή ταλανίζουν τον τόπο και τον λαό μας. Θα συμβάλλουμε στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.
η αφοσίωση μου προς τους αγώνες και τις αρχές αυτού του κόμματος, αλλά και το αδιάπτωτο ενδιαφέρον για την ενότητα και τη συνοχή του Δημοκρατικού Κόμματος, για την οποία πάλεψα για χρόνια πολλά, η δική μου δημοκρατική αξιοπρέπεια αλλά και η συνείδηση μου δεν μου επιτρέπουν να διευρύνω τις πληγές στο Δημοκρατικό Κόμμα. Θέλω να συγχαρώ τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο για την εκλογή του στην Προεδρία του Δημοκρατικού Κόμματος, να του ευχηθώ κάθε επιτυχία και ως στρατιώτης του Δημοκρατικού Κόμματος θα συνεχίσω να πράττω το καθήκον μου όπως έμαθα σε όλη μου τη διαδρομή και σε όλη μου τη ζωή. Είδαμε, Αφροδίτη, και την δήλωση του απερχόμενου πρόεδρου, του Μάριου Καρογιάν. Γύρω στις 3.30 έγινε αυτή η δήλωση, αφού αποχώρησαν από την αίθουσα όπου έγινε η ανακήρυξη του Νικόλα Παπαδόπουλου όλοι σχεδόν. Ήρθε μαζί με τους θεούς τους εργάτες ο κύριος Καρογιάν, έκανε αυτή τη δήλωση, σημείωσε όμως ότι έχει κάθε λόγο να διαφωνεί και με την απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τις ενστάσεις του, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η όλη διαδικασία. Ωστόσο, όπως είπε, για το καλό του κόμματος θα συστρατευτεί και αποδέχεται το αποτέλεσμα.